Πρώτον, χαίρομαι για την εξέλιξη του έργου, το οποίο γίνεται από το Υπουργείο Υποδομών. Ένα έργο το οποίο θα κοστίσει γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο γίνεται επί των πρανών εδώ του Ιστιμού. Συντήρηση στον Ιστιμό σε βάθος για να γίνει από τότε που κατασκευάστηκε. Αντιμετωπίζονται τα κατολισσιδικά φαινόμενα. Άνοιξε, όπως είναι γνωστό, φέτος για το καλοκαίρι. Του χρόνου, από του χρόνου θα άνοιξε κανονικά πλέον. Η περιφέρεια εδώ κάνει το ένα από τα δύο σημαντικά, το ένα από τα τρία σημαντικά έργα που κάνει, είναι η περίφραξη, ώστε να προστατεύουμε τον κόσμο, ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία κινούνται σε αυτό το χώρο. Σχεδόν πρόσφατα είχαμε χάσει ένα παιδί 14 ετών, γιατί έπεσε μέσα στον Ιστιμό. Θα περιφραχθεί και από τη μία πλευρά και από την άλλη, ιδιαίτερα από την πλευρά της Πελοποννήσου. Η περίφραξη θα είναι από αισθητική άποψη πολύ καλύτερη, διότι θα οδηγεί κάτω στο Δίωλκο, που κάνουμε ένα έργο ανασκαφών της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και παράλληλα θα προβάλλονται και τα οχυρωματικά έργα τα οποία είχαν γίνει κατά την περίοδο της κατοχής στον Ιστιμό. Θα είναι ένας πεζόδρομος μαζί με ένα πεζόδρομο που θα μπορείς να επισκέπτεσαι το Δίωλκο από την πλευρά της Πελοποννήσου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.